Λοιπόν, στο Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας λειτουργεί σχολή μοριακής ιατρικής και από τις 29 του μήνα ξεκινά ένα τρίμερο γνωριμίας με την σχολή. Είναι μια σχολή που προσδίδει άλλο κύρος και άλλη διάσταση και στο ίδιο το Ινστιτούτο αλλά και στα ιατρικά δρόμενα εδώ στην Κύπρο. Πάμε να καλημερίσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Κυριάκου. Κυριάκου είναι ο κοσμήτορας της σχολής. Καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε. Και ο δόκτωρ Γιώργος Σπυρού είναι κάτοχος της έδρας βιοπληροφορικής στο Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας. Καλή σας μέρα. Καλησπέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, με αυτά που ακούσαμε προηγουμένως, πολύ σωστά είπατε καλησπέρα σας, διότι έγινε η νύχτα, η μέρα νύχτα. Μάλιστα. Λοιπόν. Εγώ υποπίεση, νομίζω ότι αυτή θα πίεση. Λοιπόν, θα θέλαμε καταρχάς να μιλήσουμε για τη σχολή. Να ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία που μας δίνετε. Χαρά μας, χαρά μας. Να αλλάξουμε λίγο την νότα, να ακούσαμε πολλά. Να πούμε κάτι πιο ευχάριστο που σχετίζεται άμεσα και την υγεία των πολιτών μας. Η Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου ιδρύθηκε το 2012. Είναι το παιδί του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής και ξέρετε ότι οι δραστηριότητες μας στο Ινστιτούτο βασίζονται σε έναν τρίπτυχο. Είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, είναι η έρευνα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Και μέσα από τη σχολή μας εξαρχόντουμε ακριβώς το εκπαιδευτικό κομμάτι του Ινστιτούτου και τα προγράμματα μας είναι μεταπτυχιακά. Και είναι πολύ εξειδικευμένα, δηλαδή κάποιος που ενδιαφέρεται για να μπει στα προγράμματα μας πρέπει να έχει το πρώτο του πτυχίο. Πρώτο πτυχίο σε ποιον τομέα? Πολύ καλή ερώτηση. Διότι δεν είναι μόνο η ιατρική, αντιλαμβάνομαι, για να λέμε για. Αντιλαμβάνεστε, η θεματολογία μας είναι πολύ κοντά στην ιατρική και την ιατρική επιστήμη. Επομένως, ο στόχος είναι να έχουμε φοιτητές που έχουν πτυχίο στη βιολογία, μοριακή βιολογία, γενετική και όχι μόνο όμως, διότι έχουμε πολύ ενδιαφέρον και από γιατρούς, έχουμε ενδιαφέρον από ψυχολόγους, από διατροφολόγους, από παιδιά που έχουν αποφοιτήσει στη χημεία και στη φυσική και αυτό μας παρέχει ένα πολύ καλό εργαλείο, διότι ξέρετε, ένα άλλο προτέρημα που έχει η μεταπτυχία εκπαίδευση είναι ότι σε κάποια θέματα, ειδικά στα θέματα της υγείας, υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις. Και είναι σημαντικό να φέρεις μυαλά από άλλες ειδικότητες. Ναι, διότι μαθαίνουμε ότι μπαίνουν στη μοριακή ιατρική μέσω στη χαρτογράφηση του DNA και σε αυτά όλα που λέτε που και μαθηματικοί χρειάζονται και. Βιοπληροφοριστές, στατιστικοί. Στατιστικοί, μάλιστα, που είναι πολύ σημαντικό. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια διάσταση προσδίδει στον χώρο της ιατρικής η μοριακή ιατρική. Και η γενετική. Και η γενετική. Κοιτάξτε. Βοηθά, ας πούμε, στη θεραπεία ασθενειών. Είναι το εργαλείο, είναι η μέθοδος που έφερε την επανάσταση. Όπως γνωρίζουμε την ιατρική και την βιατρική επιστήμη, όπως γίνονται οι διαγνώσεις, οι παρακολουθήσεις των ασθενών, οι θεραπείες, είναι η γενετική που φέρνει την επανάσταση στην ιατρική σε όλες τις ασθενείες. Και είναι γι' αυτό που είναι αισθανόμαστε τυχεροί που σε ανύποπτο χρόνο, το 1990, δημιουργήθηκε αυτό το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής και έδωσε στην Κύπρο αυτό το Ινστιτούτο έναν κόσμημα. Και επομένως να πούμε δύο-τρία πράγματα πρώτα για τα προγράμματα μας, διότι ξέρετε ότι ασχολούμαστε και με νευρολογία και με γενετική. Τα προγράμματα μας είναι μεταπτυχιακά. Να πούμε κάποιους τίτλους. Έχουμε περίπου 7 προγράμματα. Είναι πρόγραμμα που είναι στην ιατρική γενετική και δουλεύει και στο επίπεδο του Master και του PhD. Πρόγραμμα στη μοριακή ιατρική, στις νευροεπιστήμες που είναι ο χαρακτήρας του Ινστιτούτου και έχουμε ακόμα ένα πρόγραμμα που λέγεται βιοιατρική έρευνα και είναι για τους φοιτητές που διαλέγουν να κάνουν περισσότερο χρόνο στο εργαστήριο, να μάθουν παραπάνω τεχνικές, παραπάνω μεθόδους που σχετίζονται με τη δική μας την επιστήμη. Και θεωρούμε ότι μέσα από τα προγράμματα μας είναι η ψυχή και η καρδιά του Ινστιτούτου. Διότι είμαστε λίγο διαφορετικοί από ένα πανεπιστήμιο. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι. Είστε και πιο πρακτικοί. Είμαστε πρακτικοί ακριβώς. Και αυτό είναι το δυνατό κομμάτι. Είναι και πολύ διάστατη η προσφορά σας, έτσι. Πολύ καλό σταθμό. Διότι μέσα από τα προγράμματα μας οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να πάρουν κάποια μαθήματα στην τάξη, αλλά το δυνατό μας είναι ότι θα κάνουν έρευνα στα εργαστήρια. Και θα φιλοξενηθούν εκεί και θα δουλέψουν με έμπειρους γιατρούς και επιστήμονες και υπάρχει προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες. Και έτσι υπάρχει ένα πολύ δημιουργικό και δυναμικό περιβάλλον. Να δούμε τι άλλο πτυχίο τώρα, κύριε Σπυρού. Ωραία. Αυτό το κομμάτι της έρευνας που μπαίνουν μέσα και άλλες ειδικότητες. Να σας πούμε, ναι. Σε διεθνές επίπεδο τώρα πια η ιατρική έχει γίνει πιο απαιτητική και έχει ξεκινήσει να έχει άλλα οράματα. Όπως για παράδειγμα είναι το όραμα της ιατρικής ακριβίας, όπως λέμε, ή της εξατομικευμένης ιατρικής. Οπότε η Ευρώπη και η Αμερική και οι υπόλοιπες χώρες προσπαθούν να συνεργαστούν και να αναδείξουν αυτή την εξατομικευμένη ιατρική ή την ιατρική ακριβίας, η οποία για να λειτουργήσει χρειάζεται τις άλλες επιστήμες.
όπως είναι οι επιστήμες της βιολογίας, της φυσικής, μαθηματικών, πληροφορικής, χημίας. Οπότε, καθώς ανεβαίνουν όλες οι άλλες επιστήμες, δίνουν ταχύρυθμα πληροφορίες στην ιατρική και η ιατρική σκοπό έχει να τις αφομοιώσει και να δημιουργήσει καινούργιες απαιτήσεις, καινούργια ερωτήματα με πάντα τελικό αποδέκτη τον πολίτη ή τον ασθενή. Η βιοπληροφορική λοιπόν λειτουργεί ως μία γεφυροποιός επιστήμη, χτίζει γέφυρες μεταξύ της ιατρικής και της βιολογίας, προσπαθώντας να μεταφέρει γρήγορα τα δεδομένα που παράγονται σε επίπεδο βιολογικής έρευνας, να τα μεταφέρει στην ιατρική και να δείξει ότι να, αυτά έχω, να τι μπορείς να κάνεις. Αλλά μπορεί και να λειτουργήσει και προς τα πίσω, να μεταφέρει τα ερωτήματα της ιατρικής στη βιολογία και να πει, κοίταξε, να εξερευνήσουμε αυτό και να μεταφέρουμε γρήγορα τα αποτελέσματά μας στην ιατρική. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο. Λοιπόν, κάνετε μια μελέτη, εξετάζετε κύτταρα, δεν ξέρω τι κάνετε, μελετάτε κτλ. Και βγάζετε κάποια. Βγάζετε κάποια συμπεράσματα. Αυτά τα συμπεράσματα τα δίνετε για να τα επεξεργαστούν οι στατιστικολόγοι, ας πούμε, μαθηματικοί, φυσικοί, πώς γίνεται, πώς εμπλέκονται, ας πούμε. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχει δυνατότητα μεγάλης κλίμακας ανάλυσης σε μοριακό επίπεδο, όπως ανάλυση του γονιδιώματος, η ανάλυση του πρωτεώματος και η ανάλυση άλλων μορίων στον οργανισμό και η εξέβρεση εκείνων των γονιδίων ή των πρωτεϊνών τα οποία μπορούν να δράσουν ως βιοδείκτες, όπως λέμε. Είναι δηλαδή μόρια ή ομάδες μορίων που έχουν κάτι να πούν σε σχέση με την ύπαρξη κάποιας ασθένειας ή με την εξέλιξη κάποιας ασθένειας. Αυτά τα μόρια για να αναδειχθούν ως σημαντικά χρειάζεται να αναλυθούν τα δεδομένα που μετράμε και να χαρακτηριστούν ως στατιστικά σημαντικά. Από τη στιγμή που βγαίνουν αυτά τα μόρια, τότε θα πρέπει να αναπτυχθούν μεθοδολογίες πληροφορικής ανάλυσης που βρίσκονται στο χώρο της υπολογιστικής ευφυΐας, της μηχανικής μάθησης, ώστε να εκπαιδευτούν και να πούν ύστερα στον γιατρό ή στον βιολόγο ότι με τόση ακρίβεια, αν χρησιμοποιήσεις αυτά τα μοριακά ευρήματα, θα μπορέσεις να έχεις πρόδρομη διάγνωση ή να σταδιοποιήσεις την νόσο. Ή ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι να πει κανένας ότι για δύο ομάδες ασθενών που θεωρητικά έχουν την ίδια ασθένεια αλλά διαφέρουν κάπως στο προφίλ τους, καλύτερα είναι να δώσεις αυτό το φάρμακο και όχι το άλλο. Οπότε, χωρίς να είναι γιατρός, να είναι μια άλλη ειδικότητα. Ναι, να διευκρινίσω όμως κάτι, ότι εμείς δεν είμαστε αυτόνομοι. Δηλαδή, δεν φτάνουμε στον τελικό ασθενή. Η επιστήμη της βιοπληροφορικής δουλεύει, θα έλεγε κανείς, ένα βήμα πίσω από τον ασθενή. Εμείς επικοινωνούμε με τους γιατρούς και τους βιολόγους, δίνουμε τα αποτελέσματά μας, είμαστε σε συνεχή διάλογο μαζί τους, προσπαθούμε να τους δώσουμε όσο γίνεται πιο καλά όπλα. Είστε ένα βασικό κομμάτι της αληθίδας ενός πολύ σημαντικού ερευνητικού προγράμματος. Ακριβώς. Και αυτό θα ήθελα έτσι να επικοινωνήσω και ευχαριστούμε πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε, ότι η Ευρώπη, όπως σας είπα, έχει κάνει αυτό το άνοιγμα στην ιατρική συστημάτων, όπως λέγεται, συστημική ιατρική, που θέλει να ξέρει όχι μόνο τι κάνει το ένα όργανο του σώματος, αλλά όλα μαζί, όχι μόνο τι κάνουν κάποια γονίδια, αλλά όλα και σε συνδυασμό με άλλα μόρια. Οπότε έχει κάνει τέτοιες δράσεις, έχουν φτιαχτεί ευρωπαϊκά προγράμματα, ένα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου εκπροσωπεί την Κύπρο. Εισηγηθήκαμε λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα να χρηματοδοτήσει ένα θερινό σχολείο στην Κύπρο, το οποίο σε συνεργασία με την σχολή μας, τη Σχολή Μοριακής Ιατρικής, ξεκινάμε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από 29-31. Σε ποιους απευθύνεται? Απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε διδάκτορες, ακόμα και σε ερευνητές πρώτου σταδίου. Θα συμμετέχουν 50 ερευνητές, εκ των οποίων οι 26 περίπου είναι από το εξωτερικό. Μάλιστα. Και έχουμε τους υπόλοιπους από την Κύπρο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Σίγουρα, γιατί είναι πολύ πολλά προγράμματα και πολύ σημαντικά. Και ενδιαφέρει και πολλούς νέους. Δύο λόγια να υπενθυμίσουμε για την ανοιχτή κλίνωση για το κοινό. Αυτοί που ενδιαφέρονται, ειδικά οι φοιτητές, μπορούν να έρθουν στο Ινστιτούτο, θα ενημερωθούν για τα προγράμματα μας, αλλά θα έχουν και την ευκαιρία να επισκεφθούν και τα εργαστήρια μας. Για το οποίο είμαστε πολύ καλά. Κάθε επιτυχία, ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εδώ σας αφήνω. Ένα καλό τρίμερο σε όλους, πάντοτε με ασφάλεια και θα τα πούμε πρώτα στην Τρίτη. Καλή σας μέρα, καλό τρίμερο.